Χαίρετε. Ονομάζομαι Στέλιος Πανταζής. Είμαι γιατρός εξειδικευμένος στην ιατρική διατροφολογία και στις διαταραχές του μεταβολισμού και αυτό είναι το δεύτερο από τα 4 βίντεο που θα παρουσιάσω τις συχνότερες αιτίες που δυσκολεύεται κάποιος να χάσει βάρος. Αν δεν έχετε δει το πρώτο βίντεο, αξίζει να ξεκινήσετε με αυτό ή να το δείτε μόλις τελειώσετε αυτό το βίντεο. Σε αυτή τη σειρά το βίντεο, όπως είπα και στο προηγούμενο βίντεο, δεν θα ασχοληθούμε καθόλου με τα συνηθισμένα. Δηλαδή, ένα άτομο να τρώει πολύ ή να τρώει το βράδυ ή να τρώει λίγες φυτικές ίνες ή να τρώει πολλές επεξεργασμένες τροφές και άλλα. Αλλά σε πιο ιατρικά θέματα, όπως παθήσεις και αγωγές που δυσκολεύουν την απώλεια βάρους ή οδηγούν σε αύξηση βάρους. Συνεχίζουμε λοιπόν. 4. Φάρμακα που εμποδίζουν το μεταβολισμό. Υπάρχουν ειδικά φάρμακα τα οποία εμποδίζουν το μεταβολισμό και τα άτομα τα οποία τα παίρνουν συστηματικά βλέπουν τη ζυγαριά να κατεβαίνει πιο δύσκολα. Τα πιο γνωστά παραδείγματα είναι τα ψυχοφάρμακα και η κορτιζόνη. Στο παρελθόν έχω παρουσιάσει ένα βίντεο το οποίο σχολιάζει και παρουσιάζει αναλυτικά όλα τα φάρμακα τα οποία εμποδίζουν το μεταβολισμό. Μάλιστα, για τα αντικαταθλιπτικά έχω αφιερώσει ξεχωριστό βίντεο και αν παίρνετε αντικαταθλιπτικά ή κάποιος για τον οποίο ενδιαφέρεστε παίρνει αντικαταθλιπτικά, καλό είναι να το παρακολουθήσετε. Προφανώς, στο ιατρικό ιστορικό μελετάμε εκτεταμένα τη φαρμακευτική αγωγή, ειδικά φάρμακα τα οποία επηρεάζουν τον μεταβολισμό, έτσι ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι για τα αποτελέσματα που πρόκειται να δούμε. Επίσης, ρωτάω για πρόσφατες φαρμακευτικές αγωγές, δηλαδή για φάρμακα που πήρε κάποιος μέχρι και 5 χρόνια πριν, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που και αυτό μπορεί να επηρεάσει. 5. Υπνική άπνοια. Μια ύπουλη πάθηση που πραγματικά ροκανίζει τον μεταβολισμό τη νύχτα που κοιμόμαστε είναι η υπνική άπνοια. Αυτή η πάθηση είναι εξαιρετικά σημαντική καθώς υπολογίζεται ότι το 39% των ατόμων με δείκτη μάζας σώματος άνω των 30, άτομα δηλαδή που κατατάσσονται ως παχύσαρκα, πάσχουν από αυτή την νόσο. Αλλά ακόμα και τα άτομα που είναι υπέρβαρα εμφανίζουν συχνά υπνική άπνοια, όπως φυσικά και τα άτομα που έχουν φυσιολογικό βάρος. Η υπνική άπνοια χαρακτηρίζεται από φραγή των αεροφόρων οδών κατά τη διάρκεια του ύπνου, πράγμα που οδηγεί σε πνιγμό και ο ασθενής ξυπνάει από αυτό. Αλλά ξανακοιμάται τόσο γρήγορα που το πρωί δεν το θυμάται. Τα άτομα που πάσχουν από υπνική άπνοια πρέπει να ξυπνούν ακόμα και δεκάδες φορές μέσα στη νύχτα και το πρωί να μην θυμούνται τίποτα. Η πιο τυπική εμφάνιση της κατάστασης είναι ένα έντομο αίσθημα κόπωσης κατά τη διάρκεια της μέρας, ενώ το άτομο αναφέρει ότι έχει κοιμηθεί κανονικά κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αν κάποιος κοιμάται τουλάχιστον 6 ώρες συνεχόμενα τη νύχτα και την άλλη μέρα νιώθει κούραση, πρέπει οπωσδήποτε να απευθυνθεί σε πνευμονολόγο και να κάνει ειδική εξέταση για υπνική άπνοια. Επίσης, αν κάποιος ροχαλίζει, είναι πάρα πολύ πιθανό να πάσχει από υπνική άπνοια, ειδικά αν το βάρος του είναι αυξημένο. Αν δε ένα άτομο έχει αυξημένο βάρος, νιώθει κούραση και του έχουν πει και συγγενείς του ότι ροχαλίζει, είναι σχεδόν σίγουρο ότι έχει υπνική άπνοια. Η υπνική άπνοια δυσκολεύει την απώλεια βάρους και γι' αυτό στο ιστορικό ρωτάω για την υγεία του ύπνου, έτσι ώστε να συστήσω περαιτέρω εξέταση από πνευμονολόγο σε περίπτωση που υποψιάζομαι υπνική άπνοια. Με αυτόν τον τρόπο έχω βοηθήσει πολύ κόσμο να διορθώσει το πρόβλημα με την κατάλληλη θεραπεία που του έχει χορηγήσει ο πνευμονολόγος. Αυτό θα βοηθήσει τον μεταβολισμό και θα βοηθήσει και στην απώλεια βάρους. 6. Υπερινσουλινεμία ή αντίσταση στην ινσουλίνη. Έχει υπολογιστεί ότι τουλάχιστον η μισή από εμάς έχουμε ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Τα μυϊκά μας κύτταρα αγνοούν το μήνυμα να πάρουν τη γλυκόζη που κυκλοφορεί στο αίμα. Με αυτόν τον τρόπο, τα μυϊκά μας κύτταρα επιτρέπουν τη διατήρηση του ζαχάρου στο αίμα ώστε να είναι διαθέσιμο για την καλύτερη δυνατή λειτουργία του εγκεφάλου. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι πάρα πολύ ωφέλιμο γιατί μας δίνει την ικανότητα να περνάμε πολλές ώρες χωρίς γεύμα και να μην επηρεάζεται η λειτουργία του εγκεφάλου μας, όπως επίσης και να κοιναζόμαστε πολλές ώρες χωρίς φαγητό, χωρίς το ζάχαρο του αίματος να πέφτει σημαντικά, ώστε να προκαλεί έλλειψη ενέργειας στον εγκέφαλο. Πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε έντονο αίσθημα κόπωσης, αλλά και λάθη συνοητική λειτουργία. Εγώ ανήκω στην ομάδα των ατόμων που έχουν αντίσταση στην ινσουλίνη. Αυτό μου δίνει ευκαιρία να αποφεύγω γεύματα όταν δεν είναι εφικτό να φάω, χωρίς να επηρεάζεται η νοητική μου λειτουργία, αλλά και να γυμνάζομαι αρκετές ώρες χωρίς να χρειάζεται να σταματάω για γεύματα.
Δυστυχώς αυτά τα ωφέλη είναι δίκοπο μαχαίρι αν κάποιος δεν γυμνάζεται συστηματικά και έχει συνηθίσει να τρώει αρκετές φορές μέσα στην ημέρα. Να τσιμπολογάει, όπως λέμε. Σε αυτές τις περιπτώσεις η υπερινσουλινεμία δείχνει τα δόντια της και οδηγεί σε σημαντική αύξηση βάρους αλλά και δυσκολία στην απώλεια βάρους στα άτομα που προσπαθούν να χάσουν. Μπορώ να υποψιαστώ τα άτομα που έχουν υπερινσουλινεμία είτε από το ιστορικό, είτε από τη λιπομέτρηση, είτε από κάποια στοιχεία στις γενικές εξετάσεις αίματος. Όμως η απλούστερη ειδική εξέταση που μπορεί να μας δείξει ξεκάθαρα αν υπάρχει υπερινσουλινεμία είναι η μέτρηση της ινσουλίνης στο αίμα. Ενώ αν κάποιος έχει το χρόνο και την όρεξη να μείνει στο διαγνωστικό κέντρο για ένα δίωρο, τότε η καμπύλη ζαχάρου ινσουλίνης είναι πολύτιμη. Σε περίπτωση που έχω στοιχεία ή ισχυρή υποψία ότι το άτομο ανήκει στο 50% των ατόμων που έχουν υπερινσουλινεμία, τότε συστήνω ειδική διατροφή που σε αυτά τα άτομα θα λειτουργήσει καλύτερα. Σε κάθε περίπτωση όμως, τα άτομα τα οποία έχουν υπερινσουλινεμία γενικά βλέπω να χάνουν βάρος πιο αργά. Γνωρίζοντας όμως το λόγο που συμβαίνει αυτό, μας δίνει κουράγιο και υπομονή μέχρι να έρθει το αποτέλεσμα. Σταματάμε εδώ για σήμερα και θα αρχίσουμε στο επόμενο επεισόδιο με περισσότερους παράγοντες που οδηγούν σε αύξηση βάρους ή δυσκολεύουν την απώλεια βάρους. Αν βρήκατε το θέμα ενδιαφέρον, σας παρακαλώ να πατήσετε το κουμπί μου αρέσει, να το μοιραστείτε με άτομα που θα το βρουν ενδιαφέρον και να γραφτείτε στο κανάλι για να σας ενημερώνουμε για μελλοντικά θέματα. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σχόλια για να ζητήσετε να παρουσιάσουμε ένα θέμα στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ.